Το οδηγούμαστε προς το Φαράγγι της Περιστερίας. Μπροστά ο Κουμπάρος και πίσω εγώ με το νίσιο μου. Το μονοπάτι για το Φαράγγι είναι πολύ ωραίο. Το μονοπάτι αρχίζει να κατηφορίζει και είναι λίγο. Ψηλά. Ακούτε, έχει συνέχεια νερό, αλλού έχει. Πιο πολύ και αλλού λίγο. Κουμπάρε, βραχήκανε τα μπουτάλια μας, ε! Ναι. Σ' άρεσε. Για πρόσεξε εγώ μη χάσαμε κράσο. Σε παίρνει ο κουμπάρος, μην είναι τώρα διασχίζει μια λιμνίτσα. Μια τερκυμισμένη ήρεμη επιφάνεια. Μια τερκυμισμένη. Ωραία. Μας παίρνει τώρα. Ναι, αμέ. Μιλάμε τώρα. Μπράβο, ρε. Σε παίρνει. Εν αρχή ήταν λόγος, ε. Μισάζει τα φτερά. Σε παίρνει από κοντά τώρα. Σε παίρνει. Ωραία, μάγκη. Ωραία, την ομορφιά εκεί, ρε. Ωραία. Πάρτε, ρε, να απολαύσω. Τώρα θα πάμε μέχρι τα... Εδώ έχει το πιο πολύ νερό. Περίπου φτάνει. Πια γόνται πάνω. Συνέχεια νερό βλέπω. Να πάει και πίσω. Και πηγαίνουμε πάλι εκεί που είναι η Βρυσούλα.
τραβάρε όπως είναι κράτο και τραβάρε και μέσα. Ω, τίποτα δεν πατάς, μόνο δεν βλέπω. Και απέναντί μας έχουμε τον Γκουμπαράκο, ιδιοκτήτη του μεγάλου καναλιού Γεντσεχώρη Block Spot. Επικοινωνούμε με όλο τον πλανήτη. Τι λες ρε Γκουμπαρέ? Την πραγματικότητα. Ποτέ δεν έχω πει ψέματα εγώ. Καλό είναι να τα λες. Ναι, αρκεί να σου πω ότι μας παρακολουθούν και οι Αμερικοί. Πρόσφατα είδα τον ξάδερφό μου, σε εισαγωγικά, τον Γιώργο τον Ζήρο, από Αμερική, του Παναγιώτη. Καλά, είναι του Χαρίλη. Μου στέλνουν Χαρίλη αυτό. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, στέλνουμε αυτή την βιντεοληψία και στους συνοδοιπόρους μας, συνέλληνες. Συνοδοιπόρους, ρε παιδί μου. Στην Αυστραλία. Αυστραλία. Εδώ, γύρισε και από εδώ. Αγορίνα, σταμάτα, είμαι σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης είμαι. Άντε, γεια σας. Πατρίωτες μας στην Αμέρικα. Με. Ναι. Και στην Αυστραλία, ναι. Αλλά και τους Ζαχαρέους, τους άτιμους. Ναι. Ζαχαρέοι δεν είναι καλύτερο. Με μεξικάνικη έκφραση, hasta la vista, όχι. Αυτή είναι κουβανέζικη. Τέλος πάντων, λατινοαμερικάνικη. Βενισερέμος. Όχι ρε, ξέρω, που τα θυμήθηκες ρε τις ονειροπολίσεις. Που ρε, μας έχουν βάλει κάτω ρε τα μονοπόλια ρε. Έλα. Εκείνο που έχω να πω πραγματικά, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία του Πλάτωνα περί του ωραίου, πράγματι τέτοια συμβάντα μόνο σημεία αφύπνισης προς το αιώνιο, το απόλυτο, το άφθαρτο, το ωραίο. Παίρνει το συνέχεια, Ποιος παίρνει? Τώρα δεν παίρνει. Παίρνει. Ωραία. Κάτω αριστερά στη γωνία μας είναι ο Κουμπαράκος, για να μην έχετε αμφιβολίες. Όσοι χαμελέον διαφοροποιείται ανάλογα με το χορόχρονο, θεωρίες του Σχίζα. Ναι, ναι. Λοιπόν, με αυτή τη μοναδική ομορφιά σας αποχαιρετούμε προσωρινά με την υπόσχεση να μοιραζόμαστε μαζί σας τις ανακαλύψεις μας στον ίδιο μας τον τόπο, στις κορυφές και στις χαραγματίες που δεν επισκεφτήκαμε ποτέ. Hasta la vista. Hasta la vista. Για εδώ παίρνει, θα πω. Τώρα παίρνει. Ωραία. Ήτανε μαγευτικό το κανάλι, το φαράγγι. Να ρωτήσω για πόσοι το ξέρουν από εδώ. Το Κουμπάρε. Μόνο σίγουρο είναι ότι όσοι είναι στον νομό Ηλίας δεν το ξέρουν. Όλη η άλλη Ελλάδα το ξέρει. Μάλιστα. Και δεν το λέω τυχαία αυτό. Αρκεί να υπογράψει. Που έχουμε ένα, είναι η Δήμητρα. Ο ναός της Δήμητρας πάνω στο Λέπρο. Ναι. Ναι, με. Πήγαινε και θα καταλάβεις, ούτε καν το έχουν εκχερσώσει. Δηλαδή ο ένας σπίρτο θα ήταν αρκετό να απλωθεί μια ολόκληρη και μεγάλη φωτιά. Αυτή η αδιαφορία. Όχι μόνο των θεσμών και του Δημάρχου, αλλά και των πολιτών και κατοίκων του Λεπραίου. Τι πράττουν, τι κάνουν, τι περιμένουν. Αγανάκτης και οργή με πιάνει. Εντάξει Κουμπάρε, είσαι καλά. Πέστε και χαιρέτα και τους πατριώτες μας τώρα. Ποιους? Τους πατριώτες μας στο εξωτερικό που είπες. Αυτοί πρώτα όταν θα έρχονται να αφουγκράζονται που έχει φτάσει η χώρα μας και ανάλογα να εναρμονίζονται. Ωραία. Οι Γκολάνες στο παρελθόν δεν τους έχουμε ανάγκη έτσι. Ωραία. Και την αγάπη μας. Με κλωτσές βέβαια. Φαίνεται φίλο, αλλά είναι όμως... Ωραία, αυτό δεν είναι νοημοσύνη για τα όντα αυτά. Δείγμα νοημοσύνη. Πώς ότι μόνο οι άνθρωποι έχουν νοημοσύνη. Και τώρα μέσα από το χαλικόδρομο μονοπατάκι επιστρέφουμε. Είναι περίπου 15-20 λεπτά με τα πόδια από τις
από τα αρχαία, αλλά όμως αξίζει τον κόπο, πάρα πολύ ωραίο ήταν. Το φαράγγι με σταλακτίτες. Σταθήκαμε έτσι να... εδώ. Να ξαποστάσουμε. Και μετά την περιστεριά ήρθαμε στο καλό νερό.